Ξέρω ότι έχει το γιο σου που είναι κτητικός και διεκδικεί και εκείνος πολύ χρόνο. Μία μαμά πρέπει να δίνει πάρα πολύ χρόνο στο παιδί τους ούτως ή άλλως. Τώρα που μεγαλώνει είναι πιο διεκδικητικός απέναντί σας. Κάθε χρόνο που μεγαλώνει θέλει άλλα πράγματα, έχει άλλες ανάγκες. Έχει ανάγκη και να κάτσει και λίγο μόνο στο δωμάτιό του. Έχεις ρίξει μεγάλο βάρος τώρα στη δουλειά. Βλέπουμε ότι μοιράζεσαι μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτά είσαι σε δύο μαγαζιά. Ναι. Μήπως όλα αυτά είναι ένας λόγος ότι μπορεί να λείπει ο καλός σου και η απόσταση και όλα αυτά σε κάνουν έρξεις περισσότερο βάρος στη δουλειά. Όχι, παιδιά. Δούλευα πάντα πενθήμερα, εξαήμερα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δουλειά. Όταν ο άνθρωπος έχει δουλειά, είναι δημιουργικός. Είμαι στη δουλειά που αγαπάω. Τι λέμε τώρα. Είτε είναι εδώ άνθρωπός μου, είτε δεν είναι, είτε είμαι μόνη μου, είτε δεν είμαι. Η δουλειά είναι δουλειά, τέλος. Συνηθίζεται η απόσταση. Όχι. Έχεις πει, ας πούμε, ότι ο γάμος δεν είναι κάτι που θα το ξανασκεφτώσουν και τα λοιπά. Τώρα, αυτές τις μέρες έχει προκύψει ένα θέμα, το σύμφωνο συμβίωση. Είναι κάτι που μπορεί να το επέλεγες εσύ αντί για γάμο. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα τέτοιο. Δεν έχει περάσει στο μυαλό μου. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Δεν έχει περάσει στο μυαλό μου. Δεν το έχω ανάγκη. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα παντρευτούν αυτοί. Εγώ αν ακούσω άλλη μια ερώτηση στην Κοκκίνου για την απόσταση, αλήθεια, λέω θα χαστοκίσω τη δημοσιογράφο. Γιατί βαρέθηκα να ρωτήσω. Θα χαστοκίσω την Αρών. Βαρέθηκα να τη ρωτάνε συνέχεια για την απόσταση. Γιατί είναι ο άνθρωπο, Χριστιανή μου, τι να τη πούνε. Μα κάθε φορά το ίδιο θέμα. Κάθε φορά λέει όχι και κάθε φορά αυτό. Τι να πει. Να βγαίνει να ρωτάσει κάτι καλύτερο. Βεβαίω, θα βγαίνει. Ελέα να κάνω σε το αύριο πάει κάπου λιάκι. Θα πάρα κάνει κάποια κιού. Μέσα από αυτό καταλαβαίνει πόσο καλά είναι μεταξύ του. Πόσο ρωτημένη είναι να τώρα καταλαβαίνω ότι τη λείπει. Γιατί κάποιε έχουν βρει τον επόμενο ήδη. Μήπω παραδείγματα θυμάται.